Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Χημικές τουαλέτες Alba. Υπηρεσίες καθαρισμού, υγιεινής και περιβάλλοντος. Οι χημικές τουαλέτες Alba είναι ιδανικές για εργοτάξια, λαϊκές αγορές, παραλίες, λιμάνια, πάρκινγκ σε εθνικές οδούς, πάρκα, συναυλίες, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, υπαίθριους χώρους εστίασης, αρχαιολογικούς χώρους, στρατιωτικές ασκήσεις, περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Άλβα. Ευαισθησία και σεβασμός για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια ακόμα εκπομπή Πολυπολιτεία Πολιτική ξεκινά. Σε αυτήν την εκπομπή επισκεφθήκαμε την όμορφη Μαθήα και πιο συγκεκριμένα την πόλη της Βέρειας. Εκεί συναντήσαμε τον νυν αντιπεριφερειάρχη Μαθήας, τον κύριο Καραπαναγιωτίδη και υποψήφιο δήμαρχο για τον Δήμο Βέρειας. Τον ρωτήσαμε, και είναι πολύ συγκεκριμένα τα ερωτήματα, πώς μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός τόπου, στην οικονομική ανάπτυξη ενός τόπου, και μας απάντησε. Μας απάντησε για τα δύο κυριότερα, για τις δύο κυριότερες μεταβλητές που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της Βέρειας αλλά και της Μαθίας, που είναι συγκεκριμένα η πρωτογενής παραγωγή και ο τουρισμός. Να δούμε τι μας είπε. Κύριε Καραπαναγιωτίδη, καλησπέρα. Γεια σας και καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Είπαμε, εξάλλου θα έρθουμε να σας βρούμε. Για να μιλήσουμε για θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά πέρα από τα βασικά της τοπικής αυτοδιοίκησης. Θα μιλήσουμε για συγκεκριμένα θέματα. Συγκεκριμένα θέματα, γιατί τα καταφέρνετε και όλα αυτά τα θέματα. Θα τα δούμε. Τα καταφέρνετε, το δείξατε με διάφορους τρόπους. Τώρα να δούμε. Μας ενδιαφέρει να δούμε πώς μπορεί η πραγματική οικονομία ενός τόπου να αναπτυχθεί. Γιατί το πιο σημαντικό για να ξεφύγει η Ελλάδα από τα προβλήματά της και οι τόποι από τα προβλήματά τους είναι η ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας, δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Γιατί αν δεν υπάρχει ανάπτυξη, αν δεν υπάρχει χρήμα στον τόπο, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Πρέπει να βρούμε λοιπόν εμείς τον τρόπο και έχουμε προτάσεις πώς θα ξεπεράσουμε αυτό το μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί στην συνέχεια όχι μόνο την Ελλάδα, όχι μόνο την Βέρεια σαν Δήμο, αλλά όλη την Οικουμένη. Εκείνο που είναι περίεργο είναι πώς μπορεί ένας εκπρόσωπος τοπικής αυτοδιοίκησης ή κάποιοι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης να συντελέσουν έτσι ώστε να αυξηθεί η αγροτική παραγωγή και να συντελέσουν έτσι ώστε να αυξηθεί ο τουρισμός. Με ποιο τρόπο μπορεί να το κάνουν? Επειδή ήμουν 4 χρόνια νομάρχης, αλλά 4 αντιπεριφερειάρχης, ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση πολλά χρόνια, ξέρω και τις αρμοδιότητες του κάθε φορέα. Άλλες οι αρμοδιότητες του Δήμου, άλλες οι αρμοδιότητες της τότε νομαρχίας, άλλες οι αρμοδιότητες σήμερα της αιρετής περιφέρειας. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρει ο καθένας, αυτός που ασκεί διοίκηση, πώς μπορεί να κινηθεί, τι μπορεί να ξοδέψει, πώς λειτουργεί το σύστημα. Αν δεν το γνωρίζει αυτό, θα λέει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να γίνουν. Ή θα λέει πράγματα τα οποία είναι αρεστά για τον κόσμο, αλλά δεν έχει την αρμοδιότητα αυτός. Θα λέει πράγματα για τα οποία θα θέλει να ξοδέψει κάποια χρήματα και δεν θα περνάνε από την Επίτροπη ή από τα εντελώμενα. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε ποια από αυτά που ονειρευόμαστε και έχουμε στο πρόγραμμά μας είναι στην αρμοδιότητά μας και μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Και επειδή λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι, ήξερα και ξέρω να διαχειρίζουμε με σύνεση το δημόσιο χρήμα, να συνεργάζουμε άριστα με τις υπηρεσίες μας, να συνεργάζουμε άψογα με τους αντίστοιχους περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες ή σαν ομάρχες παλαιότερα. Έτσι λοιπόν και τώρα ξέρω, σαν Δήμος αύριο μεθαύριο ή και σαν εκλεγμένος Δήμαρχος του ευρύτερου Δήμου της Βέρειας, πώς θα κινηθούμε στον κάθε ένα τομέα. Και όταν λέω πώς θα κινηθούμε, μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα, μιλάμε για
πρόγραμμα και σκέψεις που μπορούν να υλοποιηθούν άμεσα. Και σίγουρα μπορώ να απαντήσω και σε αυτούς ότι μέχρι τώρα αυτά που σκέφτεστε, γιατί δεν τα έχετε κάνει. Πολλά από αυτά τα κάναμε και έχουν αποδώσει. Άλλα από αυτά μπορούμε να τα κάνουμε τώρα, γιατί θα είναι στα αρμοδιότητά μας. Mm-hmm. Πολλά από αυτά δεν έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια, γι' αυτό και είμαστε εδώ που είμαστε. Άρα λοιπόν έχουμε να επιδείξουμε και όραμα και έργο και εμπειρία και θέληση. Έχετε να επιδείξετε έργο πάνω στην βοήθεια, στην αρρωγή του αγροτικού τομέα και του τουρισμού συγκεκριμένο. Το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Να τα πιάσουμε ένα-ένα τα ζητήματα. Να μιλήσουμε πρώτα για τον αγροτικό τομέα. Mm-hmm. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο νομός μας, η ευρύτερη περιοχή του Δήμου της Βέρειας, είναι ένας κάμπος πλούσιος, ένας κάμπος με δυναμικές καλλιέργειες, ένας κάμπος που τα προϊόντα μας έχουν προστιθέμενη αξία, γιατί ξέρουμε, τα δίνουν προστιθέμενη αξία, γιατί ξέρουμε να τα μεταποιούμε. Έχουμε τις βιομηχανίες, έχουμε τα εργοστάσια, έχουμε τους εξαγωγείς, ιδιώτες και συνεταιριστές, έχουμε τις αγορές, έχουμε πάμπολες αγορές που έχουμε κερδίσει με υδρότα όλα αυτά τα χρόνια. Προσπαθούμε να τις διατηρήσουμε αλλά και να τις ενισχύσουμε. Είναι γνωστό, θα έλεγα, το έργο που επιτελείται σήμερα ότι έχει σχέση με την εξωστρέφεια και τον τομέα των εξαγωγών στην Ημαθία γενικότερα. Mm-hmm. Εξάγουμε όλο τον χρόνο προϊόντα της ελληνικής γης, της γης της Ημαθίας, της γης της περιφέρειας και της Μακεδονίας σε όλα τα μέρη του κόσμου. Κατακτήσαμε και είμαστε οι πρώτοι σε εξαγωγές στην ρώσικη αγορά. 60% των εξαγωγών πάνε εκεί. Σίγουρα σε αυτό συνετέλεσε και η δική μου παρουσία όλα αυτά τα χρόνια στο τιμόνι της Νομαρχίας και της Αντιπεριφέρειας. Βεβαίως και το ξανατονίζω για μία ακόμη φορά. Έχουμε αξιόλογους ανθρώπους που είναι στις διοικήσεις των συνεταιρισμών αλλά και των επιχειρήσεων ιδιώτες. Έχουμε εξαγωγείς που ξέρουν να κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους. Έχουμε ένα τελωνείο που λειτουργεί και πρέπει το τελωνείο, δεν το συζητάμε, πρέπει να μείνει εδώ και να ενισχυθεί το τελωνείο που λειτουργεί όλο το 24ωρο και όλες τις μέρες. Είχαμε υπαλλήλους εδώ στην περιφερειακή ενότητα της Ημαθίας που έχουν βάλει τα στήθια τους πάμπολες φορές έτσι μπροστά για να μπορέσουν να γίνουν οι εξαγωγές. Mm-hmm. Πάμπολες φορές, όσες φορές χρειάστηκε και εγώ με δική μου ευθύνη να παίρνω κάρτες για να φεύγουν τα φορτηγά αυτοκίνητα, το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά οι εξαγωγείς, αυτή την πράσινη κάρτα για το καλοκαίρι. Ανοίξαμε, χαράξαμε λοιπόν δρόμους, χαράξαμε πολιτικές, ανοίξαμε δρόμους, πήγαμε πάρα πολλές φορές εκεί που είναι τα κέντρα λοιπόν των αποφάσεων ότι έχει σχέση με την εξαγωγή και το εμπόριο. Συμμετείχαμε και θα συμμετέχουμε αύριο μεθαύριο και σαν Δήμος ακόμη σε συνεργασία πάντα με την περιφέρεια σε εκθέσεις αγροτικών προϊόντων και σε εκθέσεις, στοχευμένες εκθέσεις. Όχι πάμε τουρισμό, πρέπει να ξέρουμε γιατί πάμε. Σε εκθέσεις που έχουν σχέση με τα αγροτικά προϊόντα. Φέραμε πάρα πολλούς εισαγωγείς προϊόντων μας από όλη την Ανατολική Ευρώπη εδώ. Mm-hmm. Έχουμε συνάψει σχέσεις φιλίας και συνεργασίας με αντίστοιχους αντιπεριφερειάρχες, νομάρχες σε όλη την επικράτεια της Ρωσίας. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τον δρόμο του Ροδάκινου. Δηλαδή να σας πω ότι έχω πάει στην Ρουμανία, έχω πάει στην Βουλγαρία, έχω πάει στη Μολδαβία, στην Ουκρανία, στη Ρωσία. Τον δρόμο του Ροδάκινου τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Κύριε Καραμανάγιωτίδη, συγγνώμη που διακόπτω. Αυτά γιατί δεν τα κάνουν οι άλλοι? Δεν το ξέρω γιατί δεν τα κάνουν οι άλλοι. Εγώ ξέρω γιατί τα κάνω εγώ. Γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά της γεωργικής οικοδομίας της χώρας. Και έτσι λοιπόν, συγγνώμη, αν δεν τα έκανα όλα αυτά και αν οι συμπολίτες μου, αυτούς που έχω πει, δεν τα κάνανε, δεν θα είχαμε αυτή την επιτυχία που έχουμε. Βεβαίως. Προβλήματα υπάρχουν, βεβαίως και υπάρχουν. Αυξημένο το κόστος παραγωγής των αγροτικών προϊόντων. Αλλά εμείς αν δεν είχαμε, το ξανατονίζω, εάν δεν είχαμε αυτή την αγορά της Ρωσίας, δεν θα κάναμε τίποτα. Θα είχαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Λοιπόν, όλα αυτά, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν κάποιον άνθρωπο δίπλα τους, κάποιον που να ξέρει να ανοίγει πόρτες. Mm-hmm. Και νομίζω ότι το καταφέρουμε μέχρι τώρα και είναι. Και να υποστηρίζει τη συνέχεια. Και είναι όλα αυτά είναι γνωστά στην τοπική κοινωνία. Άλλωστε, αυτά θέλω εγώ σήμερα να κάνω γνωστά μέσα από τις εμφανίσεις μου στα τηλεοπτικά μέσα, μέσα από τις προσωπικές σχέσεις, μέσα από τα τόσα χρόνια που υπηρετώ αυτόν τον κόσμο. Αυτά λοιπόν να γίνουν γνωστά στον κόσμο, να ξέρει και να επιλέξει ποιον θα στηρίξει αύριο μεθαύριο. Αυτό που θα πω δεν είναι κολακία, κύριε Καραμπαλαγιώτη, είναι αλήθεια πέρα για πέρα. Δεν το έχω δει σε πολλούς να το πράττουν.
Δεν έχω δει πολλούς θεσμικούς φορείς να έτσι σαν εσάς να πιάνουν από το χέρι ουσιαστικά τους επαγγελματίες και να τους βοηθάνε να ξεπερνάνε τα προβλήματά τους. Μου είπατε ότι τους βοηθάτε στις τυπικές διαδικασίες αφού έχετε ανοίξει πρώτα πόρτες. Και απορώ γιατί δεν το κάνουν. Πραγματικά απορώ γιατί το κάνουν. Η Ελλάδα θα ήταν διαφορετική αν το κάνανε. Ας έρθουμε όμως στα δικά σας. Τι διαφορετικό θα κομίσετε σε αυτά τα πράγματα ως δήμαρχος, ως αντιπεριφερειάρχης, ως νομάρχης? Τα κάνατε. Θα συνεχίσουμε λοιπόν, το ξαναλέω, με τον ίδιο τρόπο, με τον ίδιο ζήλο. Θα συνεργαστούμε αύριο μεθαύριο, το ξαναλέω, και με την περιφέρεια και με τους άλλους συναδέλφους που θα είναι δημάρχους εδώ στην ευρύτερη περιοχή, για να μπορούμε τους εξαγωγείς, με τους συνεταιριστές, να μπορέσουμε μέσα και από τις προσωπικές σχέσεις, αλλά και μέσα από τον θεσμικό ρόλο που θα έχουμε αύριο μεθαύριο, να μπορέσουμε να διατηρήσουμε λοιπόν όλα αυτά που με πολύ κόπο και αγώνα κατακτήσαν οι συμπολίτες μας εδώ, αλλά και να ενισχύσουμε τη θέση τους στην διεθνή αγορά. Γιατί από ό,τι φαίνεται, έτσι όπως πάμε, όλα πλέον δίνονται σε υπηρεσίες εκτός περιφέρειας. Δηλαδή και η περιφέρεια αποκεντρώνεται αυτή τη στιγμή. Φεύγουν οι αρμοδιότητες. Από εκεί πέρα ο Δήμος θα είναι δίπλα για να μπορεί να στηρίξει, το ξαναλέω, και με τις προσωπικές σχέσεις αλλά και θεσμικά όλη αυτή την προσπάθεια αυτών των ανθρώπων. Και πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Άλλωστε, ζητώ και τη στήριξη όλων αυτών των ανθρώπων, γιατί ξέρουν πόσο τους συμπερασταθήκαν, ξέρουν πόσο ήμουν δίπλα τους και ξέρουν ότι αύριο μεθαύριο όλη αυτή η εμπειρία και οι γνώσεις είναι στη διάθεσή τους. Γιατί θα ήταν εύκολο να ευχαριστήσω τον κόσμο, θα το κάνω βέβαια μετά από 5 χρόνια, να ευχαριστήσω τον κόσμο και να αποτραβηχτώ και εγώ να μπορώ να ζήσω λίγο ήρεμα και ήσυχα το υπόλοιπο της ζωής μου, γιατί κανένας δεν ξέρει πόσα χρόνια ακόμη θα μπορεί να ζήσει. Αλλά η πίεση αυτών των ανθρώπων, οι παροτρύνσεις, οι συζητήσεις που είχαμε με όλους αυτούς τους ανθρώπους, με παππούς πολίτες και με όλους αυτούς, λοιπόν, μου κάνανε για να πάρω την απόφασή μου να συνεχίσω για λίγο ακόμη αυτόν τον δρόμο που δεν είναι και εύκολος. Για τον τουρισμό τι σκοπεύετε να κάνετε? Για τον τουρισμό. Η Μαθία, ο Δήμος, ο ευρύτερος Δήμος της Βέρειας, τι δεν έχει να επιδείξει? Τη Βεργίνα, Βυζαντινές Εκκλησίες της Βέρειας, τα ξακουστά μοναστήρια μας, το βήμα του Αποστόλου Παύλου, την Παναγία Σουμελά, το χιονοδρομικό κέντρο στο Σέλι, τον Αλιάκμουνα, έχει τη συναγωγή. Τι δεν έχει η Βέρεια? Από εκεί και πέρα όλα αυτά, όπως τα κάναμε και τόσα χρόνια, προβάλλονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης του εξωτερικού, στα μεγαλύτερα περιοδικά, Φιγκαρό, μια έκδοση ολόκληρη για το Μέγα Αλέξανδρο και τη Βεργίνα. Φέραμε και θα φέρουμε δημοσιογράφους από τον έντυπο αλλά και τον εκτομικό τύπο των χωρών της Ευρώπης και όχι μόνο. Σε εκθέσεις, σε επιλεγμένες εκθέσεις, εκεί που πρέπει να πάμε για να γίνει παρουσιόμαστε σε τι. Αυτά σε συνεργασία πάντα και με την περιφέρεια και το Δήμο Μακεδονίας. Δηλαδή μπορούμε πάρα πολλά για να μπορέσουμε να διαφημίσουμε τα μνημεία που έχουμε στον τόπο μας. Ο στόχος μας είναι αυτός και από εκεί και πέρα το δεύτερο στάδιο είναι πώς έρχονται αυτοί οι άνθρωποι στην Μαθία. Έχουμε πολύ καλή σχέση με τα τουριστικά πρακτορία του Δήμου της Βέρειας που θέλω να είναι από τον κλάδο αυτό άνθρωπος, όπως και από όλους τους κλάδους και από όλες τις κοινωνικές ομάδες και τα επαγγέλματα της Βέρειας να είναι υποψήφιοι στο ψηφοδέλτιο, για να μπορούμε να έχουμε και ανθρώπους που είναι ειδικοί γνώστες του αντικειμένου. Λοιπόν, με τα τουριστικά πρακτορία που φέρνουν τον κόσμο εδώ, με όλα τα τουριστικά πρακτορία της Θεσσαλονίκης, ομάριστες σχέσεις, φίλος μου είναι ο Ζορμπίδης, ο Μουζενίδης, το Άμποτες. Δηλαδή να έρθει ο κόσμος εδώ. Το τρίτο είναι πώς τους κρατάς εδώ. Γιατί ο Δήμος, η Αντιπεριφέρεια, η Νομαρχία δεν κάνουν business, δεν είναι εμπορικές επιχειρήσεις. Εμείς ό,τι πρέπει να κάνουμε το κάνουμε και θα το κάνουμε καλύτερα. Αυτό όμως που πρέπει να γίνει είναι ιδιώτες επενδυτές που υπάρχουν, έχουν έρθει αρκετοί και έχουν δει πολλά αυτή τη στιγμή και γύρω από τη Βεργίνα αλλά και στην Βέρεια, αλλά και ήδη τα καταστήματα που λειτουργούν. Τώρα το ερώτημα είναι πού πάνε αυτοί οι άνθρωποι, πού θα φάνε, πού θα μείνουν, από πού θα αγοράσουν σουβενίρ, πού θα ξεκουραστούν. Μπορεί η Βέρεια σήμερα όπως είναι να τους φιλοξενήσει? Δυστυχώς όχι. Γιατί δεν υπάρχει μέσα στη Βέρεια χώρος που ένα λεωφορείο να αποβιβάσει ή να επιβάσει κόσμο.
Αυτό θα πρέπει να γίνει πολύ μακριά από το κέντρο της ΔΕΕ. Δεν μπορεί να μπει μέσα στην πόλη αυτή τη στιγμή λεωφόρο για να το κάνει αυτά. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν, με όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες, με όλους αυτούς τους φορείς, καθόμαστε και συζητάμε γιατί αυτό που πρέπει εμείς σαν Δήμος να το κάνουμε, θα το κάνουμε. Από εκεί και πέρα, θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι που ασχολούνται, έχουν επιχειρήσεις εστίασης, έχουν επιχειρήσεις ειδών λαϊκής τέχνης. Όλοι αυτοί θα πρέπει λοιπόν να έχουν άποψη με ποιον τρόπο θα μείνει στον τόπο μας, θα μείνει στην πόλη μας, αυτός που έρχεται για να δει όλα αυτά τα αξιοθέατα. Γιατί επενδύουμε πολλά χρήματα, ό,τι έχει σχέση με τις άνες καφές, με την κατασκευή μουσείων. Λοιπόν, όλα αυτά θα πρέπει να είναι ανταποδοτικά στον Δεριώτη πολίτη. Γι' αυτόν τον λόγο, τις επόμενες μέρες θα έχουμε και συγκεκριμένες έτσι προτάσεις, ακόμη και για χώρους πάρκινγκ, ακόμη και για την πόλη μέσα, ακόμη και για την κατασκευή όλων αυτών, γιατί έχουμε το εξής φαινόμενο εδώ. Δεν μπορεί να κατασκευάσει κάποιος ό,τι θέλει ή όπου θέλει, ειδικά γύρω από την Βεργίνα, σε πολύ μεγάλη ακτή. Ήρθαν προχθές φίλοι από τη Ρωσία και ρωτούσαν ότι αν θέλουν να φέρουν 5, 8, 10 λεωφορεία, πού θα μείνουν. Δεν μπορούν να μείνουν στην Ημαθία. Έχουμε αξιόλογες έτσι ξενοδοχειακές μονάδες, αλλά η δυναμικότητα όλων αυτών είναι πάρα πολύ μικρή σε κλίνες. Θέλει κατασκευές μεγάλες, θέλει όραμα μεγάλο, θέλει χώρους πάνω στο βήμα του Αποστόλου Παύλου και μένουν 5-10 λεπτά μέχρι να δουν το βήμα. Σηκώνται και φεύγουν. Δεν θέλω, θα γίνει κουραστικός, αλλά δεν έχει πάρκινγκ, δεν έχει έναν χώρο που να πάνε να φάνε κάτι, να ψωνίσουν κάτι, να πάνε στην τουαλέτα. Όλα αυτά τόσα χρόνια τα λένε και δεν γίνεται τίποτα. Λοιπόν, επειδή ο Δήμος, ξανατοτονίζω, έχει την ευθύνη για αυτά τα πράγματα που συζητάμε, γιατί η Νομαρχία πίεζε, η Νομαρχία είχε στο πρόγραμμά της, το ίδιο και η Περιφέρεια, αλλά αυτός που θα τα υλοποιήσει είναι ό,τι έχει σχέση με αυτές τις υποδομές ο Δήμος αύριο μεθαύριο και οι ιδιώτες, οι οποίοι πρέπει να δουν με ποιον τρόπο θα έχουν καταστήματα παροχής υπηρεσιών σε τρίτους για να μπορούν να δώσουν θέσεις εργασίας. Αυτός είναι ο στόχος μας. Θέσεις εργασίας μέσα από τον τουρισμό. Αυτά όμως πρέπει να τα μετρήσετε. Για παράδειγμα, κάποια μαγαζιά με είδη λαϊκής τέχνης πρέπει να μην κανιβαλίζει το ένα το άλλο, πρέπει να υπάρχουν αυτά που είναι αρκετά έτσι, για να... Έτσι ακριβώς, και καλή σχέση μεταξύ τους, όπως και το ταξί. Ο ταξιτής θα πρέπει να είναι σωστός απέναντι στον πολίτη, ή θα πρέπει να έχει συγκοινωνία. Αν θέλει κάποιος να έρθει με το λεωφορείο στην Βέρεια, δεν θα βρει τρόπο να πάει στη Βεργίνα. Θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Αν θέλει αυτό που σας είπα, κάποιος να μείνουν 2-3 λεωφορεία, πού θα μείνουν. Δεν είναι εύκολο να μείνουν σήμερα στην Βεργίνα. Είστε ικανοποιημένος από την προσέλευση επισκεπτών στη Βεργίνα, ή θα μπορούσατε. Εγώ θα έλεγα ότι όλα αυτά τα χρόνια είχαμε χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο έρχονται εκεί. Και ο αριθμός θα αυξηθεί, γιατί και με την αναστήλωση του Ανακτόρου, αλλά και με την κατασκευή του νέου μουσείου, γιατί έχει πολλά εκθέματα η κυρία Αγγελική Κονταρίδη, έχει πολλά χιλιάδες εκθέματα, καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Δεν θα υπάρχει Έλληνας και ξένος, ο οποίος να πέρασε από την Βεργίνα και να μην ξαναπεράσει. Θα ξαναπεράσουν όλοι. Έχουμε ήδη στην περιφέρεια βάλει, και αυτή τη στιγμή υλοποιείται, είναι μελέτη για την κατασκευή δρόμου για την Βεργίνα. Μην μου πει κάποιος, γιατί δεν γνωρίζουν όλοι, γιατί δεν το κάνετε μέχρι τώρα. Ακόμη και τώρα που το συζητάμε δεν είναι εύκολο να γίνει. Γιατί δεν μπορεί να κάνεις νέα χάραξη, μετά το ποτάμι δεν μπορεί να σκάψεις, δεν μπορεί να χαράξεις νέες διαδρομές. Γι' αυτόν τον λόγο είμαστε σε επικοινωνία και επαφή με την αρχαιολογία για να δούμε τι δυνατότητες μας δίνει ο νόμος. Που εγώ θα έλεγα ότι εδώ θα πρέπει να μας αφήσει να λειτουργήσουμε τελείως διαφορετικά. Τι δυνατότητες μας δίνει λοιπόν η αρχαιολογία να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε όλα αυτά που έχω αναφέρει από νωρίτερα. Γιατί υπάρχουν επενδυτές ιδιώτες οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν γύρω από τη Βεργίνη. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το πώς θα μπορούν να κατασκευαστούν όλα αυτά που έχω πει. Και πρέπει να δοθεί θεσμική λύση προφανώς. Και οδικοί άξονες, αλλά και μεγάλα κτίρια, μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, μεγάλες τουριστικές μονάδες, για να μπορεί να μείνει και να αφήσει τα χρήματά του ο επισκέπτης και να δώσει θέσεις εργασίας. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Θέσεις εργασίας. Μπορεί κάποιος να έρχεται έχοντας σαν σκοπό να δει πρώτα-πρώτα την Βεργίνα, αλλά μετά να δει και τα υπόλοιπα σημεία της Βέρειας, τα τουριστικά σημεία, που δεν είναι μονάχα αρχαιολογικοί χώροι. Κυριότερος αρχαιολογικός χώρος είναι η Βεργίνα, αλλά υπάρχουν και θρησκευτικοί χώροι. Έτσι ακριβώς. Αλλά πρέπει να μπορεί να μείνει κάπου, να παρκάρει
χωρίς να υπάρχει φόβος να τον πάρουν τις πινακίδες να τον γράψουν, θα μπορεί να έχει εύκολη πρόσβαση στην πόλη, να μπορεί να την περπατήσει στην πόλη, να έχει εύκολη πρόσβαση, να μπορεί να βρει χώρους, αυτό που έχω πει, να ψωνίσει αυτά που θέλει να πάρει, δεν προσφέρεται. Έχει και καταστήματα, έχει και καταστηματάρχες με νημεράκι, έχει ανθρώπους με ρακλίδες, έχει ανθρώπους που επένδυσαν και παιδί. Αυτή τη στιγμή όμως ο εμπορικός χώρος τρεβάει το δικό του παπαθά. Και όχι μόνο. Πού θα βρείτε χρήματα για όλα αυτά, για τα θεσμικά, τα δικά σας? Αυτά που έχω πει εγώ, ό,τι έχουν σχέση με την, μιλάμε πάντα με τον Δήμο. Mm-hmm. Μιλάμε για την οδοποιία, μιλάμε για τον χώρο πάρκινγκ, μιλάμε για τον χώρο στάθμευσης. Όλα αυτά λοιπόν, όπως και το βήμα του Αποστόλου Παύλου, υπάρχει μια μελέτη από τον συμπατριώτη μας στο Βαλάμι που σε συνεργασία με τον Σεβασμιώδη, τον Μητροπολίτη, θα το υλοποιήσουμε αυτό. Γιατί έχουμε μια άριστη συνεργασία με την Μητρόπολη και με τον Σεβασμιώδη και τις υπηρεσίες της Μητρόπολης, γιατί όλα αυτά έχουν και τη στήριξη τη δική τους. Δηλαδή η πρόσβαση στα θρησκευτικά μνημεία, η πρόσβαση στα μοναστήρια, η πρόσβαση στις εκκλησίες, στην Παλιά Μητρόπολη που αυτή τη στιγμή αναστηλώνεται, ξανασκτίζεται, ξαναγίνεται από την αρχή. Όλα αυτά λοιπόν, αν δεν είχαμε την καλή συνεργασία με τους Σεβασμιώτες, δεν θα είχαμε καταφέρει. Επίσης συμμετέχουμε από κοινού με την Εκκλησία σε όλες αυτές τις στις εκθέσεις θρησκευτικού τουρισμού. Νομίζω λοιπόν ότι η συμμετοχή και της Εκκλησίας είναι πολύ σημαντική. Έχετε τις πρώτες ενδείξεις, θετικές ενδείξεις? Έχουν. Αν κρίνουμε από τους επισκέπτες στο βήμα του Αποστόλου Παύλου, εγώ θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή ξεπεράσαμε τις 20.000. Θα μου πείτε, βάζετε κάποιον εκεί και τους μετράει? Όχι. Από την εμπειρία που έχουν οι υπηρεσίες μας, νομίζω ότι μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Πριν από 5 χρόνια πώς ήταν οι επισκέπτες? Ήταν 2.000. Κάναμε πολύ καλή δουλειά. Και θα σας πω ότι είμαστε ίσως από τις λίγες περιφέρειες, περιφερειακές ενότητες, που ήμασταν οι πρώτοι που παίρναμε μέρος σε εκθέσεις θρησκευτικού τουρισμού από την Ελλάδα. Σε συνεργασία πάντα με την Εκκλησία. Καταφέραμε πάρα πολλά. Θα αξιοποιήσουμε λοιπόν όποιον χώρο ελεύθερο δημοτικό υπάρχει μέσα στην πόλη ή πέρυξη της πόλης, για να μπορούν να γίνουν χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πήγαινε κατασκευαστεί ένας χώρος πάρκινγκ δίπλα από την Ηλιά ή κάτω από την Ηλιά, έχει χώρος. Κάποια πράγματα σταμάτησαν. Αντιδρούν οι οικολόγοι. Εγώ δεν λέω ότι μπαίνουμε για να λώσουμε τα πάντα, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει ο Δήμος να παίρνει γρήγορες αποφάσεις. Θα ακούει όλους τους φορείς, δεν τους συζητάμε. Θα ακούει όλους αυτούς που εμπλέκονται. Από εκεί και πέρα όμως είχα πει σε μια πρόσφατη ομιλία μου τώρα τελευταία ότι το ποτάμι εμείς θα το περάσουμε στείνοντας γέφυρες ή κολυμπώντας. Πάντως δεν θα μείνουμε στην άκρη για να πούμε τι κάνουμε. Λοιπόν, όλα αυτά που λέω άμεσα θα υλοποιηθούν. Θα πάρουμε αποφάσεις. Δεν γίνεται διαφορετικά. Ο κόσμος έχει φτάσει στο χτένι. Και εγώ έχω δείξει τα τόσα χρόνια που ασχολούμαι με την πολιτική, όχι μόνο στην πολιτική, αλλά και στο ιδιωτικό μου βίο, ότι είμαι άνθρωπος που δεν λέω άστο για αύριο θα το δούμε μεθαύριο. Δεν έχει. Αυτό που έρχεται γίνεται ή δεν γίνεται. Και αν γίνεται προχωράμε, αν δεν γίνεται, γιατί δεν γίνεται, πρέπει να δούμε την αιτία. Και αν δεν μπορούμε να βγούμε στον κόσμο, να πούμε την αλήθεια ότι εμείς είχαμε αυτό το σχέδιο, αυτό το όραμα, αλλά κολλήσαμε εκεί. Δεν μπορεί μια διοίκηση επί 4-8 χρόνια άπραγη. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα τα οποία θέλουν άμεσες απαντήσεις. Δεν θέλω αυτή την ώρα να συζητάμε για τουρισμό και για πρωτογενή τομέα. Τις επόμενες φορές θα πούμε και άλλα πράγματα, αλλά θέλω να σας πω ότι ταλανίζουν πολλά πράγματα αυτή την πόλη. Και μέσα σε αυτά, με τον τουρισμό έχει άλλη σχέση το κυκλοφοριακό. Ο χώρος πάρκινγκ, άμεση σχέση. Όταν δεν μπαίνει άλλος μέσα στην πόλη, πού θα αφήσει τα χρήματα? Δεν υπάρχει περίπτωση. Και όταν λέω χρήματα, πάντα στο μυαλό μου έχω θέσεις εργασίας. Αυτό είναι. Δεν είμαι από τους ανθρώπους εγώ που μάζεψα ή έχω χρήματα στις τράπεζες ή είμαι άνθρωπος που λατρεύει το χρήμα. Όχι. Το χρήμα είναι για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του ανθρώπου. Αλλά με τις θέσεις εργασίας θα χαμογελάσει και ο Βεργιώτης Δήμος. Και όταν λέω Βεργιώτης Δημότης, δεν είναι μόνο τον κάτοικο της πόλης της Βέρειας, γιατί αυτή τη στιγμή είναι και ο πρώην Δήμος Βεργίνας, και ο πρώην Δήμος Μακεδονίας, και ο πρώην Δήμος Αποστόλου Παύλου, και ο πρώην Δήμος Δευρά. Έχουμε τα δημοτικά διαμερίσματα, έχουμε τον κόσμο που έχει και αυτό τα προβλήματά του. Και λοιπόν θα είμαστε δίπλα τους, θα αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις εκτάσεις που υπάρχουν για το καλό αυτού του Δήμου. Είστε ικανοποιημένος από τους ανθρώπους που σας πλησιάζουν και τους πλησιάζετε και θα είναι οι συναγωνιστές και συμπροταγωνιστές ως δημοτικοί σύμβουλοι και αντιδήμαρχοι όταν εκλεγείτε μαζί σας?
Πιστεύετε ότι είναι το καλύτερο δυνατό που μπορούσατε να έχετε? Ακούστε με. Και γιατί? Θα σας πω κάτι. Είμαι στην πολιτική 20 χρόνια. Άλλα τα χρόνια εκείνα, άλλα τα χρόνια αυτά εδώ. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος, και με το δίκιο το θα έλεγα, έχει απαξιώσει την πολιτική και τους πολιτικούς. Ο κόσμος δεν θέλει να συμμετέχει. Αυτό όμως είναι και κακό. Γιατί κάποιοι θα εκλεγούν. Η άρνηση στην συμμετοχή είναι κακό. Εγώ θα έλεγα όμως, λόγω της θέσης, λόγω του χαρακτήρα μου, λόγω της εμπειρίας, λόγω του τόσα χρόνια δεν ακούστηκε και δεν θα ακουστεί ποτέ για μένα κάτι αρνητικό και κάτι στραβό, ό,τι έχει σχέση με την διαχείριση του δημοσίου χρήματος, για μένα θα έλεγα ότι ήταν λίγο πιο εύκολο από τους άλλους να στήσω ένα ψηφοδέλτιο όπως αυτή τη στιγμή μπορώ να το κάνω. Γιατί αλλιώς ήταν τα πράγματα πριν 4 χρόνια, αλλιώς ήταν τα πράγματα σήμερα. Ο κόσμος αντιμετωπίζει προβλήματα οικογενειακά, οικονομικά, προβλήματα εργασίας, και όταν ο άλλος έχει τόσα προβλήματα, δεν μπορεί να έχει χρόνο για να σκεφτεί για τον τόπο του, για τα παιδιά του ή για το μέλλον της κοινωνίας. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα έλεγα ότι με όλα αυτά έχουμε αυτή τη στιγμή που συζητάμε μια πολύ δυνατή ομάδα, έχουμε πολλούς νέους ανθρώπους, θα έχουμε και κάποιους ανθρώπους 10, 15, 20 οι οποίοι είναι έμπειροι, οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί. Αυτή τη στιγμή στον ψηφοδέλτιο συμμετέχουν και πρώην δημοτικοί σύμβουλοι από τις δύο μεγάλες παρατάξεις που διεκδίκησαν την εκλογή τους τις περασμένες αυτοδιοικητικές εκλογές. Είναι και από την παράταξη που έχασε τις εκλογές, αλλά και από την παράταξη που κέρδισε τις εκλογές. Ξέρω να συνθέτω και απόψεις, να συνθέτω λοιπόν ανθρώπους που προέρχονται από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους, γιατί αυτή τη στιγμή κακό είναι αυτό. Αυτή τη στιγμή τα κόμματα έχουν απολέσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Στη δημοκρατία τα κόμματα θα έρθουν να είχαν και θέλω να ανακτήσουν την έγκλη τους. Αλλά αυτή τη στιγμή εμένα με ενδιαφέρουν οι απλοί πολίτες, οι απλοί συμπολίτες μου, οι οποίοι έχουν όραμα για αυτόν τον τόπο, έχουν αγωνία, συμπορεύονται μαζί με μένα και νομίζω ότι θα κάνουμε μια καλή ομάδα η οποία θα μπορεί να διαχειριστεί πάνω απ' όλα αυτό που σας έχω πει. Η καιρή πάντα ήταν δύσκολη, δεν είναι τώρα δύσκολη. Δεν θέλω να φέρω την καταστροφή. Η καιρή πάντα ήταν δύσκολη. Τώρα είναι πολύ πιο δύσκολη. Σίγουρα η εμπειρία η δική μου, οι γνώσεις, η δυναμική, τα ξέρω να λίγο πόρτες στα Υπουργεία, να μπορώ να διαχειριστώ ακόμη και την κρίση, γιατί κρίση υπάρχει αυτή τη στιγμή, και να δώσουμε προοπτική ανάπτυξη στο Δήμο. Πιστεύω ότι αυτό θα το εκτιμήσουν οι δημότες του ευρύτερου Δήμου λοιπόν της Βέρειας, και θα μας δώσουν την νίκη στις ερχόμενες εκλογές για να μπορούμε να πάμε τον Δήμο της Βέρειας πιο ψηλά. Κύριε Καραπαναγιωτίδη, έχω πάρει πολλές συνεντεύξεις. Τέτοια ζέση προσφοράς δεν συναντάς εύκολα. Καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ, και επειδή η πορεία μου όλα αυτά τα χρόνια ήταν ξεκάθαρη, και το ξαναλέω, γιατί εμείς τα δημόσια πρόσωπα, και είμαι 8 χρόνια θεσμικά ο πρώτος πολίτης του νομού. Εάν δεν έχω λοιπόν αυτόν τον ενθουσιασμό, αν δεν έχω αυτά τα οράματα, αν δεν έχω δώσει κι εγώ, έχω αφιερώσει χρόνο, την ψυχή μου, για να πετύχουμε λοιπόν αυτούς τους στόχους, αν δεν τα έχει κάποιος αυτά, γιατί πολιτεύεται τότε? Δύσκολη καιρή για τους πολιτικούς, δύσκολη καιρή για όλους. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τον κύριο Καραπαναγιωτίδη. Εμείς όμως μείναμε στη Βέρεια, και μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα θα δείτε τι μας απάντησαν υποψήφοι σύμβουλοι, δημοτικοί σύμβουλοι, οι οποίοι απαρτίζουν τον συνδυασμό του κυρίου Καραπαναγιωτίδη, οι οποίοι μας είπαν για ποιο λόγο επέλεξαν να είναι κοντά στον κύριο Καραπαναγιωτίδη. Να ακούσουμε ένα-ένα τι μας είπε αμέσως μετά από ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Thank you.
Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Χημικές τουαλέτες Alba. Υπηρεσίες καθαρισμού, υγιεινής και περιβάλλοντος. Οι χημικές τουαλέτες Alba είναι ιδανικές για εργοτάξια, λαϊκές αγορές, παραλίες, λιμάνια, πάρκινγκ σε εθνικές οδούς, πάρκα, συναυλίες, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, υπαίθριους χώρους εστίασης, αρχαιολογικούς χώρους, στρατιωτικές ασκήσεις, περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Alba. Ευαισθησία και σεβασμός για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία. Να είμαστε και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή Πολυπολιτεία Πολιτική, και σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να παρακολουθήσουμε τι μας είπαν οι υποψήφοι με τον συνδυασμό του κυρίου Καραπαναγιωτίδη, υποψήφιοι Δημάρχου Βέρειας και νυν Αντιπεριφερειάρχη Μαθίας, για τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν να συμμετάσχουν στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Καραπαναγιωτίδη και τι μπορεί ο καθένας από αυτούς να προσφέρει. Να τους ακούσουμε και επιστρέφουμε. Κύριε Λαζαρίδου, είστε αρχιτέκτος μηχανικός και αποφασίσατε σε αυτές τις εκλογές να είστε κοντά στον κύριο Καραπαναγιωτίδη με τον συνδυασμό του για την υποψηφιότητα του Δημάρχου Βέρειας. Τι σας έκανε να αποφασίσετε να είστε με τον κύριο Καραπαναγιωτίδη? Τον κύριο Καραπαναγιωτίδη τον γνωρίζω πολλά χρόνια σαν άνθρωπο αλλά και σαν πολιτικό. Μου ενέπνευσε ένα όραμα ότι έχει όρεξη για δουλειά, έχει ιδέες, έχει εμπειρία και έχει τη θέληση να κάνει πράγματα για τον τόπο, να κάνει πράγματα για το Δήμο, ούτως ώστε να υπάρχει μία ανάπτυξη καταρχάς και κατά δεύτερο λόγο είναι κοντά στους ανθρώπους. Έχω την εμπειρία με κάποια συνεργασία που είχαμε τον κύριο Καραπαναγιωτίδη ότι δεν υπάρχει περίπτωση άνθρωπος να χτυπήσει, να μπει στο γραφείο του και να μην προσπαθήσει να τον βοηθήσει. Είναι εξυπηρετικός δηλαδή. Είναι εξυπηρετικός και μάλιστα δεν ρωτάει ποτέ σε ποιο κόμμα ανήκει ο άνθρωπος που χτυπάει την πόρτα του. Για μένα αυτό είναι πολύτιμο, ότι ο πολιτικός Καραπαναγιωτίδης δεν έχει ταυτότητα από ένα κόμμα ό,τι αφορά τα δημοτικά. Απλά έχει διάθεση να βοηθήσει και έχει εμπειρία. Υπήρξε νομάρχης στο νομό Ημαθίας, είναι αντιπεριφερειάρχης στο νομό Ημαθίας και ήταν υποψήφιος βουλευτής. Εκτός αυτού, είναι αυτοδημιούργητος επαγγελματίας, είναι καλλιτέχνης. Δεν ακούστηκε ποτέ ότι υπήρξε πρόβλημα, εάν και διαχειρίστηκε αρκετά χρήματα κατά τη θητεία του. Όλα αυτά μου δίνουν πραγματικά κουράγιο και θέληση να είμαι δίπλα του και να πολεμήσουμε όλοι μαζί για το καλύτερο. Ό,τι αφορά εμένα, είμαι επαγγελματίας από το 87, είμαι αρχιτέκτονας μηχανικός, σπούδασα Γερμανία, διατηρούσα αρχιτεκτονικό γραφείο αλλά και κατασκευαστικές εταιρείες.
Και αυτή τη στιγμή είμαι μέτοχος σε δύο κατασκευαστικές εταιρείες. Δεν χρωστάμε πουθενά, όπως ούτε και η περιφέρεια, από ό,τι μου είναι γνωστό, γιατί τα έχουμε συζητήσει με τον κύριο Καραπαναγιωτίδη όταν επέλεξα το συνδυασμό του κυρίου Καραπαναγιωτίδη. Έχω εμπειρία σε ιδιωτικά και δημόσια έργα. Έχω εμπειρία από διαχείριση ατόμων, γιατί είχα πάντα συνεργεία δικά μου. Εν τω μεταξύ περιπτώσει έρχομαι να προσφέρω στο Δήμο και όχι να έχω απολαβές. Η φιλοσοφία ζωής μου είναι ότι η πόλη μου, το χωριό μου, γιατί η καταγωγή μου είναι από την Βεργίνα, μου χάρισε πάρα πολλά πράγματα και είναι καιρό να δώσω κι εγώ κάτι πίσω. Ό,τι αφορά δε αυτή την εποχή, γνωρίζετε ότι οι μηχανικοί δεν έχουν ιδιαίτερα πολλή δουλειά και εγώ είμαι άνθρωπος που θέλω να προσφέρω. Δεν μπορώ απλά να κάθομαι χωρίς άπραγη, χωρίς οτιδήποτε. Πιστεύετε ότι μπορείτε να προσφέρετε δηλαδή? Ναι, πιστεύω ότι θα προσφέρω και έχω την εμπειρία και τη θέληση να το κάνω. Κύριε Χονδρομαντίδη, είστε αγρότης και επιλέξατε να βοηθήσετε τον κύριο Καραπαναγιωτίδη με τον συνδυασμό δύναμη πολιτών, να είστε υποψήφιος. Για ποιο λόγο το κάνετε? Αγρότης ξεκινάω τώρα, κτηνοτρόφος βασικά. Εργαζόμουν σε τράπεζα μέχρι το 2013, γνωρίζω χρηματοοικονομικά και τώρα για να κάνω μια καινούργια αρχή και εγώ στον τόπο μου σαν κτηνοτρόφος, βλέποντας τις δυνατότητες που παρουσιάζουν, είπα να είμαι κοντά σαν έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει και καλά τον επιχειρηματικό κόσμο της Βέρειας αλλά και τα προβλήματα που έχει η περιοχή μας. Οπότε πιστεύω ότι και με τις γνώσεις που έχω εγώ πιο πριν και με τη συμβολή που θα έχουμε λόγω της προηγούμενης εμπειρίας που είχε η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και έχει βοηθήσει και στην ανάπτυξη του τουρισμού στην περιοχή μας. Σκεφτείτε ότι είχαμε 2.000 τουρίστες μέχρι πριν λίγο καιρό για θέματα θρησκευτικού τουρισμού και με την προβολή έχουμε πλέον 20.000. Οπότε και τα προϊόντα της Βέρειας, όπως είναι η κτηνοτροφία και υπάρχουν πολλοί βοοτρόφοι στην περιοχή, οι οποίοι έχουν και την αγωνία το τι θα γίνει, πιστεύω ότι θα παρουσιαστούν καλύτερα, θα τύχουν τις προβολές που πρέπει και θα μπορέσουμε και εμείς μέσα από τη δουλειά μας να αναδείξουμε και τον τόπο μας. Δηλαδή έκανε έργο για τον τουρισμό και για τον αγροτικό τομέα ο κύριος Καραπαναγιωτίδης από πριν? Αυτό είναι αυταπόδεικτο νομίζω και καταγεγραμμένο. Το να συζητάμε για κάτι το οποίο δεν επιδέχεται αμφισβήτησης και με τις προσελεύσεις των τουριστών που έχουν αυξηθεί θεαματικά στην περιοχή, αλλά και με τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων, ειδικά στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, που πριν η Ελλάδα δεν είχε πρόσβαση. Έχουν φτάσει να είναι πάνω από το 50% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Βοηθάει εμάς να μείνουμε στον τόπο μας, να παράγουμε και να αναπτυχθεί ο τόπος μας, αντί να φεύγουμε στις λύσεις, να μεταναστεύουμε στο εξωτερικό, όπου δυστυχώς και εκεί τα πράγματα δεν είναι όπως τα περιγράφουν τις περισσότερες φορές. Καλύτερα στην πατρίδα σου που λέμε και να είσαι άρχοντας. Κύριε Παναγιωτίδη, είστε επιχειρηματίας γνωστός στην Βέρεια και αποφασίστε να συμμετέχετε στο συνδυασμό του κυρίου Καραπαναγιωτίδη, δύναμη πολιτών. Μάλιστα. Για ποιο λόγο? Οι λόγοι είναι πολλοί. Καταρχήν να θεωρώ τιμή μου που συμμετέχω σε ένα τέτοιο ψηφοδέλτιο με αρχηγό τον κύριο Καραπαναγιωτίδη, ο οποίος είναι ιδιαίτερα έμπειρος σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, με μια θητεία 8 ετών στην περιφέρεια και στην ομαρχία της Μαθίας. Είναι άνθρωπος ο οποίος είναι επιχειρηματίας και ξέρει πολύ καλά τον πόνο όλων αυτή τη στιγμή με την οικονομική κατάσταση που ζούμε και πιστεύω ότι όλοι μαζί μπορούμε να βοηθήσουμε στο να γίνει μια ανάπτυξη στην Βέρεια σε πάρα πολλούς τομείς. Από σε ποιους τομείς μπορεί να γίνει? Θεωρώ ότι και σαν στόχο και σαν αιχμή πρέπει να έχουμε τον τουρισμό, όπου πιστεύω ότι θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη προσέλευση τουριστών, είτε θρησκευτικού τουρισμού είτε πολιτιστικού τουρισμού. Θεωρώ ότι μπορούμε να δώσουμε λύση στα προβλήματα τα καθημερινά της πόλης, τα οποία έχουν πολλαπλασιαστεί την τελευταία οκταετία. Αν θα κάνετε μία βόλτα μέσα στη Βέρεια θα καταλάβετε μία ανάπλαση η οποία ήταν τροχοπέδι πλέον για τον εμπορικό κόσμο. Δεν μπορούν πλέον να έρθουν μέσα στην πόλη και στο κέντρο να βοηθηθούν οι επιχειρηματίες από τις γύρω περιοχές. Θεωρώ ότι διώχνουμε πλέον τους τουρίστες μέσα από την πόλη έτσι πως έχει γίνει αυτή η ανάπλαση. Θεωρώ ότι η Δημοτική Αρχή, η παρούσα, μας έχει δέσει τα χέρια σε όλους τους τομείς της δραστηριότητας που μπορεί να αναπτυχθεί ένας Δήμος και ήταν γενικώς μια κακή δημοτική αρχή.
θεωρώ ότι όλα αυτά μπορούμε να τα προσπεράσουμε με αρχικό τον κύριο Καραπανογιωτίδη. Πιστεύετε ότι μπορεί ο Δήμαρχος να συμβάλλει στην ανάπτυξη της οικονομικής ενός τόπου? Το θεωρώ καταρχήν ότι πρέπει να είναι η αιχμή για να μπορέσει να αλλάξει αυτή η ρότα. Θεωρώ τον κύριο Καραπανογιωτίδη όχι ικανό, αναγκαίο για να γίνει όλη αυτή η διαδικασία και η ανατροπή για αυτά που ζούμε μέχρι σήμερα. Κύριε Βλαχογιάννη, είστε επιχειρηματίας. Ποια ακριβώς είναι η επιχειρηματικότητά σας? Ενεργά μέσα στην πόλη της Βέρειας διαθέτουμε τον μοναδικό κινηματογράφο που έχει μείνει, τον εναπομείναντα δηλαδή. Θεωρώ ότι ο κινηματογράφος είναι το σημείο στολίδι για την πόλη μας και μέσα από τον κινηματογράφο προάγουμε πολιτισμό. Έτσι, και με τις δραστηριότητες και με τα δρόμενα και με όλες τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις. Έχει περάσει όλος ο καλλιτεχνικός χώρος από τον κινηματογράφο. Και θέλοντας και εμείς, είμαστε το σημείο πολιτισμού στην πόλη. Οι σπουδές σας ποιες είναι? Έχω σπουδάσει χρηματοοικονομικά και αυτό είναι ο δεύτερος τομέας ενδιαφέροντος και το δεύτερο πράγμα που ασχολούμαι. Τα τελευταία 10 χρόνια με το γραφείο που διατηρώ ασχολούμαστε με προγράμματα κοινοτικά, προγράμματα ΕΣΠΑ, περιφερειακά, αγροτικά και σε όλη την Κεντρική Μακεδονία αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Και θεωρώ ότι σαν περιφέρεια έχοντας απορροφήσει και πάρα πολλά κεφάλαια, στο γραφείο μου έχουν επιδοτηθεί πάρα πολλές επιχειρήσεις, όχι μόνο του νομού, αλλά και από όλη την Ελλάδα γενικότερα. Γιατί αποφασίσατε να συμμετάσχετε στο ψηφοδέλτιο του κ. Καραπαναγιωτίδη? Ποιος είναι ο κυριότερος λόγος? Καταρχήν θεωρώ ότι ο κ. Καραπαναγιωτίδης είναι ένας έντιμος και καταξιωμένος πολιτικά άνθρωπος, έτσι, σαν προσωπικότητα. Και από εκεί και πέρα, παντρεύοντας το νέο με το καινούριο, γιατί χρειάζεται και η εμπειρία και χρειάζεται και η γνώση από εμάς τους πιο νέους του ψηφοδελτίου, θα προάγουμε την ανάπτυξη πάνω απ' όλα και θα διορθώσουμε λάθη του παρελθόντος και πράγματα τα οποία μέχρι τώρα ήταν τροχοπέδι στην ανάπτυξη της πόλης. Και φυσικά αν δεν αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι δεν μπορούμε να αλλάξουμε την πόλη. Έτσι δεν είναι? Και γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι η νέα Δημοτική Αρχή έχει όραμα για ανάπτυξη, για δράση και έχει όραμα για να κάνει πολλά. Κύριε Μπλέκα, είστε δικηγόρος στο επάγγελμα. Μάλιστα. Και αποφασίσατε να συμμετάσχετε στο συνδυασμό του κυρίου Καραπαναγιωτή Δύναμη Πολιτών. Για ποιο λόγο? Τι σας έκανε και το αποφασίσατε αυτό? Καταρχήν, ο επικεφαλής ο κ. Καραπαναγιωτίδης έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία στα θέματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, με μια θητεία ως νομάρχης και μια δεύτερη θητεία ως αντιπεριφερειάρχης. Γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα του νομού, γνωρίζει πολύ καλά επίσης τα προβλήματα της πρωτεύουσας του νομού, της Βέρειας, και θεωρώ ότι έχει να προσφέρει πάρα πολλά στην τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα στο Δήμο της Βέρειας. Ήταν αποτελεσματικός ως νομάρχης και ως αντιπεριφερειάρχης? Τουλάχιστον ο κόσμος αυτό συνομολογεί, ότι όντως η θητεία του ήταν πετυχημένη. Βέβαια θα πρέπει να λάβουμε και υπόψη το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον, έτσι. Τηρουμένων όμως των αναλογιών, πιστεύω ότι κάποια έργα υποδομής έχουν προχωρήσει σε κάποια από αυτά έχουν τεθεί βάσεις, έτσι ώστε να έχουμε μια πολύ καλή συνέχεια στο θέμα των έργων, όπως φερρυπίν η σύνδεση της Εγνατίας Οδού με την επαρχιακή οδό Βέρειας Σκύδρας, που πιστεύω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και ειδικότερα της Βέρειας. Πολλοί λένε ότι ο κ. Καραπαναγιωτίδης, πέρα από τον θεσμικό του ρόλο, βοήθησε πάρα πολύ και το ξαναλέω, πέρα από θεσμικό του ρόλο, στην επιχειρηματικότητα της Βέρειας, βοηθώντας την εξαγωγή προς χώρες νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτό είναι αληθές? Το γνωρίζετε? Είναι κάτι που το έχει κάνει? Πραγματικά έχει μια μεγάλη εμπειρία στο θέμα των εξαγωγών. Έχει μια πολύ καλή συνεργασία με τις τοπικές εδώ εξαγωγικές επιχειρήσεις. Έχει μια πολύ καλή γνωριμία και επαφή με την αγορά της Ρωσίας. Βεβαίως αυτό συμβάλλουν και οι διαπροσωπικές σχέσεις που έχει αναπτύξει. Οπωσδήποτε όλα αυτά συντελούν στον εξαγωγικό προσανατολισμό της πόλης μας. Ο δικός σας ρόλος ποιος θα είναι, γιατί τι πιστεύετε ότι εσείς προσωπικά μπορείτε να προσφέρετε? Εμένα με
με απασχολεί πάρα πολύ το θέμα της καθημερινότητας του πολίτη. Mm-hmm. Δηλαδή καθημερινά πρακτικά ζητήματα τα οποία δυσκολεύουν την ζωή των συμπολιτών μας και υποβαθμίζουν την ποιότητα της ζωής του. Θεωρώ ότι εκεί θα πρέπει να δοθεί η μεγάλη μάχη, στην καθημερινότητα, στο θέμα της καθαριότητας, στο κυκλοφοριακό, και βεβαίως το όρομά μας είναι η ανάπτυξη. Η ανάπτυξη, η ευημερία και η πρόοδος σε τοπικό επίπεδο. Με την εκμετάλλευση της ιστορίας μας, των πόρων μας, της πρωτογενούς παραγωγής, της αγροτικής οικονομίας, θεωρώ ότι η περιοχή μας είναι ευλογημένη και θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες και όλες τις δυνάμεις, σε έμψυχο υλικό αναφέρουμε, που μας προσφέρει η περιοχή μας. Κύριε Παλπάνα, είστε φυσιοθεραπευτής και εργάζεστε χρόνια στη Βέρεια. 18 χρόνια εργάζομαι στην Βέρεια, από το 1995. Είναι η πρώτη σας δουλειά που κάνατε εδώ στη Βέρεια? Ναι, μόλις τελείωσε το μεταπτυχιακό μου, ήρθα και άνοιξα το φυσιοθεραπευτήριο στη Βέρεια. Δούλευα σε πολλές ομάδες της Βέρειας. Στην ΠΑΕ Βέρεια, στους Πόντους Βέρεια καταρχάς, μετά στην ΠΑΕ Βέρεια, και ασχολούμαι με το χώρο του αθλητισμού. Χρόνια. Χρόνια πολλά. Τώρα μεγάλωσα, έτσι έρχονται οι αθλητές μόνο στο φυσιοθεραπευτήριο μου. Δηλαδή πολλά από τα πόδια που έχουν βάλει γκολ για την ομάδα της Βέρειας τα έχετε φροντίσει να γίνουν πιο δυνατά. Ναι, βέβαια. Αυτό είναι πολύ καλό. Τώρα με τοπική αυτοδιοίκηση ασχολείστε πρώτη φορά από ό,τι Πρώτη φορά, ναι. Τι σας έκανε να ασχοληθείτε με τοπική αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα με τον κύριο Καραπαναγιωτίδη? Ο κύριος Καραπαναγιωτίδης από μόνος του είναι ένα δυνατό χαρτί για την πόλη. Έχει διατελέσει χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει έργο στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα ήθελα και εγώ μαζί του να το βοηθήσω. Θέλω να βοηθήσετε. Ποια πιστεύετε ότι είναι τα κυριότερα προβλήματα που μπορείτε να βοηθήσετε εσείς και να συντελέσετε? Η καθημερινότητα. Και η καθημερινότητα είναι το κυριότερο πρόβλημα. Το κυριότερο είναι, πιστεύω. Ναι. Πιστεύετε ότι αξίζει ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά αυτός ο τόπος? Εφόσον τα παιδιά μου ζουν εδώ, ναι. Ναι. Όταν. Όχι μόνο προσωπικά για τα παιδιά μου, και για όλα τα παιδιά του κόσμου, έτσι. Όταν κάποια στιγμή ασχοληθήκατε με το επάγγελμά σας και βλέπετε ότι είστε αποτελεσματικός ως επαγγελματίας και βλέπετε ότι αυτό αποδίδει στις τοπικές ομάδες, πώς αισθάνεστε? Όμορφα. Όμορφα. Νιώθω ότι κάνω αυτό που πρέπει. Δεν είμαι άνθρωπος. Είμαι άνθρωπος των έργων. Θέλω να υπάρξει έργο στην πόλη. Είμαι πρακτικός άνθρωπος. Δεν είμαι θεωρητικός εγώ. Δεν μιλάτε πολύ. Δεν μιλάω πολύ, όχι. Είπαμε λοιπόν τα περισσότερα γκολ μπήκανε εξαιτίας σας. Γιατί βοηθήσατε τα παιδιά. Τα παιδιά τα έβαλα. Έβαλα και εγώ ένα λιθαράκι. Ένα λιθαράκι τα γκολ. Μέσα από τα παιδιά. Τώρα ετοιμάζεται τον κύριο Καραπαναγιωτίδη για καλύτερα σου. Πιστεύετε θα τα καταφέρει? Θα τα καταφέρει. Το πιστεύω. Είναι προπονημένος? Το πιστεύω ακράδαντα. Είναι πολύ καλός. Θα τα καταφέρει. Θα βάλει τα γκολ που χρειάζεται και αυτό. Ό,τι χρειάζεται. Κυρία Τσίλη, είστε εκπαιδευτικός. Ναι, είμαι εκπαιδευτικός. Ναι, της αγγλικής γλώσσας. Της αγγλικής γλώσσας. Ναι. Μιλάνε τα παιδιά στη Βέρεια αγγλικά? Γενικά τα παιδιά, οι Έλληνες γνωρίζουν πολύ καλά την αγγλική γλώσσα, αλλά ντρέπονται να μιλήσουν. Σε φοβό να μην κάνουν κάποιο λάθος. Αυτό είναι, αλλά γνωρίζουν. Ναι, ναι, γνωρίζουν. Πλέον η νέα γενιά την αγγλική γλώσσα την έχει ως δεύτερη γλώσσα. Ναι, 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 ναι. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι πολύ καλό, ναι. Και αυτό είναι και η προφορά σας εδώ. Μεγάλο μέσο επικοινωνίας, σημαντικό. Γιατί αποφασίσατε να ακολουθήσετε, να συμμετάσχετε στον συνδυασμό του κυρίου Καραπαναγιωτίδη, Δύναμη Πολιτών? Για μένα ήταν μεγάλη μου τιμή να με επιλέξει ο κύριος Καραπαναγιωτίδης ως υποψήφια δημοτική σύμβουλος στο κεντρικό ψηφοδέλτιο του Συνδυασμού Δύναμη Πολιτών. Είναι ένας άνθρωπος έμπειρος, γεμάτος δύναμη, θέληση, ενέργεια, πάθος να πετύχει τους στόχους του, τα όνειρά του. Και για μας που είμαστε νέοι, είναι σπουδαίο να ακολουθούμε έναν έμπειρο άνθρωπο και με τη σειρά μας, με τις δικές μας γνώσεις, να βάλουμε κι εμείς το λιθαράκι μας σε αυτό που ονομάζουμε φιλική πόλη προς τον πολίτη.
Κύριε Σοφιανίδη, είστε συντονιστής επικοινωνίας και υπεύθυνος επικοινωνίας της παράταξης του κυρίου Καραπαναγιωτίδη. Τι το διαφορετικό έχει η παράταξη σας? Καταρχήν σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να πω δύο πράγματα για τον συνδυασμό μας. Είμαστε μια ομάδα συνεργατών, άξιοι, ικανοί, νέοι και παλιοί, με εμπειρία και με όρεξη να προσφέρουν στα κοινά, που στελεχώνουν τον Κώστα τον Καραπαναγιωτίδη στην προσπάθεια ανάληψης του Δήμου. Πιστεύω ότι με τις ιδέες μας, με τις φρέσκες ιδέες των νέων, αλλά και με την εμπειρία των παλιών, θα δώσουμε νέα πνοή στο Δήμο, γιατί πραγματικά τη χρειάζεται αυτή την πνοή. Ο Δήμος μας δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχει βαλτώσει. Θα δώσουμε το νέο αέρα λοιπόν, και αυτός ο αέρας νομίζω θα είναι δημιουργικός σε κάθε τομέα. Στον τομέα τον καθημερινό του πολίτη, και αλλά και στον τομέα της ανάπτυξης, της δημιουργίας νέου κλίματος, νέων θέσεων εργασίας ίσως, της ανάπτυξης σε όλους τους τομείς. Mm-hmm. Ποιο πιστεύετε είναι το κυριότερο προσόν στην προσωπικότητα του κ. Καραπαναγιωτίδη? Ο κ. Καραπαναγιωτίδης καταρχήν δεν είναι χθεσινός, έρχεται από παλιά και πηγαίνει προς το μέλλον, έχει εμπειρία, έχει δώσει εξετάσεις στην τοπική κοινωνία αλλά και στην κοινωνία όλης της συμμαθίας, έχει εμπειρία, ήθος, γνώση, έργο. Με αυτά λοιπόν τα όπλα προχωράμε για την Βέρεια του 2020. Κύριε Θεοδοσιάδου, είστε δικηγόρος. Μάλιστα. Μένετε χρόνια στη Βέρεια? Από τότε που γεννήθηκα. Από τότε που γεννήθηκα. 28 στα 29, από τότε που γεννήθηκα. Τον κύριο Καραπαναγιωτή τον γνωρίζετε χρόνια? Τον ξέρω από τα 5 μου χρόνια. Από πολύ μικρή ήμουν κοντά του στις χοροδίες, στη Εύξηνο Λέσχη. Κάναμε πολλά πράγματα μαζί τότε. Τι έχετε να πείτε για την προσωπικότητά του? Και μόνο το ότι είμαι υποψήφια μαζί του δείχνει πόσο τον εκτιμώ και πόσο πιστεύω στο πρόσωπό του. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να προσφέρει ο συνδυασμός στον οποίο συμμετέχει τους υποψήφια η δύναμη πολιτών του κ. Καραπαναγιωτίδη νέο? Τι καινούργιο μπορεί να δώσει? Κοιτάξτε να δείτε. Ο συνδυασμός έχει καταρχήν πρόσωπα και νέα και παλαιότερα. Με αυτή τη λογική μπορεί να συνδυάσει το παλιό και το νέο, την εμπειρία με τον ενθουσιασμό και το ζήλο που μπορούν να δείξουν και οι νέοι άνθρωποι. Από εκεί και πέρα ο Κώστας είναι έμπειρος, είναι πάρα πολύ έμπειρος στην τοπική αυτοδιοίκηση, έχει 8 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση, ασχολείται 20 χρόνια με την πολιτική. Νομίζω ότι είναι γνώστης των πραγμάτων, δεν ήρθε εξ ουρανού από το πουθενά, και νομίζω ότι οι συμπολίτες μας, οι συνδημότες πρέπει να εμπιστευθούν το πρόσωπό του. Κύριε Καραπαναγιωτίδη, στη Διακοσμήτρια. Ακριβώς. Βεριώτησα. Πόσα χρόνια κάνει το επίγγελμά σας? Τώρα είναι 24 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. 24 χρόνια σε αυτή τη δουλειά. Mm-hmm. Τι σας έκανε να συμμετέχετε στο ψηφοδέλτιο του κ. Καραπαναγιωτίδη ως υποψήφια? Όλοι ο κ. Καραπαναγιωτίδης. Είναι από αυτούς που παραμένουν λίγο ρομαντικοί, κάτι που λέω την πολιτική, δηλαδή που θέλουν να κάνουν κάτι οπωσδήποτε, mm-hmm, και όχι απλά να υπάρχουν στην πολιτική. Προφανώς το ξέρετε χρόνια. Ναι, είμαστε και εξαδέλφια. Είστε εξαδέλφια, ε? Ναι, είμαστε εξαδέλφια. Αυτό δεν με επηρεάζει, δεν με επηρεάζει, δεν έχει να κάνει συγγένεια. Τι καινούργιο πιστεύετε θα προσφέρετε εσείς σαν συνδυασμός? Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να οργανώσουμε έτσι το Δήμο, την πόλη, όχι μόνο τη Βέρεια, όλη την περιοχή, έτσι ώστε να μπορούν να λειτουργούν οι πολίτες πια. Οι πολίτες έχουν πρόβλημα στην καθημερινότητά τους για τα πιο απλά πράγματα. Δηλαδή με το να κοιτάμε, να λέμε μόνο μεγάλα έργα και λοιπά και αυτά, στην κατάσταση που είμαστε τώρα, στην οικονομική κατάσταση του κράτους, είναι σχεδόν τοπικό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να λύσουμε μικρά καθημερινά προβλήματα, να μπορεί ο πολίτης, ο επισκέπτης, να αισθάνεται ωραία σε αυτή την πόλη. Να μην αισθάνεται αυτό το πανικό, είναι όλοι θυμωμένοι όλη την ημέρα. Καταναλώνουν πολύ χρήμα σε βενζίνες κλπ. Γιατί έτσι όπως έχει αυτή τη στιγμή η πόλη είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πολύ δύσκολη. Καταναλώνουν πολύ χρήμα σε καύσιμα, καταναλώνουν πολύ χρόνο. Όλοι είναι σε μια υπερένταση σταθερά. Αυτό πρέπει να λυθεί. Έχουμε μικρά προβλήματα, εκτός από το μεγάλο που αυτή τη στιγμή είναι το πάρκινγκ και όλα αυτά. Mm-hmm. Έχουμε και μικρά προβλήματα που πρέπει να λυθούν. Δηλαδή για κάποιον ακούγεται ότι ξέρετε, εγώ έχω ένα πρόβλημα γιατί ο κάδος μου δεν έχει καπάκι. Αυτό ακούγεται πολύ μικρό. Για αυτούς όμως που ζουν εκεί και έχουν όλη τη μυρωδιά και όλο αυτό και δεν τηλεφώνουν, ξανατηλεφώνουν και δεν γίνεται. Κάτι που είναι τόσο απλό. Είναι μεγάλο πρόβλημα. Για μια νοικοκυρά, για έναν που θέλει να βγει στον μπαλκόνι, είναι μεγάλο πρόβλημα. Για έναν που θέλει να έρθει στη Βέρεια επισκέπτης και χάνεται,
Είναι μεγάλο πρόβλημα. Για τα χωριά μέσα είναι η κατάσταση. Κάτω τα χωριά είναι καταλημμένα, δίπλα μας. Δεν είναι κάτι ξέχωρο το χωριό από εμάς. Εμείς είμαστε. Όπως και ο Δήμος είμαστε εμείς. Εσείς γιατί πιστεύετε ότι ο δικός σας συνδυασμός μπορεί να τα αλλάξει, τι το καλύτερο έχει? Γιατί έχουμε μια ομάδα η οποία είναι διαφορετική μεταξύ τους. Υπάρχουν άτομα μέσα τα οποία δεν είναι πολιτικά όπως και εγώ. Δεν είναι εδώ για να αναδείξουν τον εαυτό τους πολιτικά. Έχουμε βάλει μέσα άτομα τα οποία θέλουν, έχουν αγανακτήσει και είπαν από τη στιγμή που είμαι απ' έξω και μιλάω και θέλω, πρέπει να μπω μέσα να κάνω κάτι. Πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους. Ας πούμε εγώ μέσα από τη δικιά μου δουλειά, συζητήσαμε με τον κύριο Καραπαναγιωτήδη και κάναμε κάποιες προτάσεις, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα να χρειάζονται χρήματα. Χρειάζεται θέληση, καλή οργάνωση και μην ξεχνάτε ότι έχουμε δημότες οι οποίοι, ειδικά οι νεότεροι, θέλουν να προσφέρουν και δεν ξέρουν πώς. Δεν υπάρχει κανείς να τους οργανώσει. Αυτή τη στιγμή το κράτος χρειάζεται βοήθεια, οι πολίτες θέλουν να βοηθήσουν και εμείς απλά καθόμαστε και κοιτάμε. Δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να οργανωθούμε. Και όχι μόνο στο δικό μας Δήμο. Καλά να το κάνουμε όλοι. Υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά και θέλουν και μπορούν να προσφέρουν. Αλλά πρέπει κάποιος να τους οδηγήσει. Πρέπει να είναι ο Δήμος μπροστά, να βγει ένας Δήμαρχος που να πει: παιδιά, εγώ είμαι εδώ. Ακούω την πρότασή σας, τη βλέπω εφικτή και ναι, θα την κάνω. Κυρία Μελιού, είστε δικηγόρος. Ναι, δικηγόρος, βεβαίως. Βεριώτησα. Είμαι καταβολές από Βέρεια, πάπου προς πάπου. Πάμε προς πάπου, βεβαίως. Τι σας έκανε να συμμετέχετε στο ψηφοδέλτιο του κ. Καραπαναγιωτήδη? Εγώ λόγω επαγγέλματος, καλώς ή κακώς, είχα μια αρκετά άμεση επαφή με την πολιτική κοινωνία, με την πολιτική ζωή. Έχω την ευτυχία να γνωρίζω αρκετά πράγματα εκ των έσω για την πόλη μου και η επαφή μου με τον συνδικαλισμό και την ενασχόλησή μου με τα κοινά ξεκίνησα από μικρή ηλικία, με φοιτητική παράταξη. Ερχόμενη στη Βέρεια και επιστρέφοντας στον χώρο που γεννήθηκα, στον τόπο που γεννήθηκα, είδα τα καλώς κείμενα, τα κακώς κείμενα και ήταν απόφασή μου αν θα συμμετέχω ενεργά, αν θα πω τις ιδέες μου, αν θα μπορέσω να ακουστώ ή αν θα διαλέξω τον πιο εύκολο δρόμο της λίγο περισσότερο πολιτικής απάθειας, μια σχετικής απαξίωσης. Τελικά μετά από σκέψη και με την καθοδήγηση του κ. Καραπαναγιωτήδη, που σε όλους μας είναι γνωστός για το πολιτικό του ήθος και την αξιοπρέπειά του, καθώς και το έργο του σε όλο το νομό Ημαθίας, κατάλαβα ότι είναι καλύτερα για μένα και κυρίως για την πόλη να συμμετέχω ενεργά όσο μπορώ για να ακουστούν οι νέοι άνθρωποι. Είμαστε μια πιο αισιόδοξη γενιά, μια γενιά με περισσότερα όνειρα, με περισσότερη ελπίδα, έχοντας δει τα κακώς κείμενα του τόπου όλα αυτά τα χρόνια και νομίζω ότι έχουμε φωνή. Μπορούμε κι εμείς να αλλάξουμε τα πράγματα. Κύριε Γιακέ, είστε δικηγόρος. Βεριώτης. Βεριώτης, ναι. Από πολύ μικρή ηλικία. Ο πατέρας μου ήταν καθηγητής. Αρχικά εγώ γεννήθηκα στη Λάρισα. Σε ηλικία 3 ετών μετακομίσαμε εδώ, στο πατρικό σπίτι της μητέρας μου, στον Άγιο Γεώργιο. Και από τότε ζω συνεχώς ουσιαστικά με μια παρένθεση για τις σπουδές εδώ. Τι σας έκανε να συμμετέχετε στο ψηφοδέλτιο Δύναμη Πολιτών του κ. Καραπαναγιωτήδη? Όταν δέχτηκα την πρόταση, θεώρησα ότι βρισκόμαστε πλέον σε μια εποχή που δεν έχουμε την πολυτέλεια κανένας μας να είναι αδιάφορος, να βλέπει κάποια πράγματα να είναι στραβά στην κοινωνία του γενικά και να μην συμμετέχει. Είναι εύκολο να καθόμαστε έξω και να διαμαρτυρόμαστε, είναι εύκολο να λέμε ότι είμαστε σε μια εποχή που υπάρχει αδιαφορία, υπάρχει μη συμμετοχή από τον κόσμο και θεώρησα ότι το καλύτερο το οποίο έχω να κάνω, όντας σε μια ηλικία παραγωγική, στην οποία έχω τη διάθεση και την όρεξη να προσφέρω, είναι η κατάλληλη στιγμή για να μπορέσω και εγώ να συστρατευτώ σε έναν αγώνα για να βελτιώσουμε το Δήμο μας, την πόλη της Βέρειας, τα χωριά της, την περιοχή ολόκληρη. Γιατί όπως καταλαβαίνετε η κατάσταση είναι δύσκολη για όλους, υπάρχουν προβλήματα, ειδικά στα νέα άτομα και σε πολλούς τομείς. Και ό,τι μπορεί ο καθένας με τις δυνάμεις του να βοηθήσει, να συμμετέχει σε έναν κοινό σκοπό για να βελτιωθεί η κατάσταση, θα πρέπει να έχει την υπευθυνότητα, να έχει την όρεξη και την διάθεση να συμμετέχει. Κυρία Τυφλίδου, είστε απόφοιτος πληροφορικής. Είστε νέα, είστε μόνο 25 ετών και αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τοπική αυτοδιοίκηση. Τι σας έκανε να ασχοληθείτε με τοπική αυτοδιοίκηση? Οι νέοι έχουν το δικό τους τρόπο να βλέπουν τα πράγματα και μου δίνεται μια πολύ καλή ευκαιρία να εκφράσω την άποψη των νέων για τα πολιτικά δρόμενα της πόλης μου και είμαι πολύ ευτυχής που βρίσκομαι στο πλευρό ενός έντιμου και τίμιου πολιτικού άντρα, όπως ο κ. Καραπαναγιωτήδης. Λοιπόν, λέτε ότι τα βλέπετε διαφορετικά τα πράγματα. Τι εννοείς, τι βλέπετε διαφορετικά? Τι είναι αυτό που σας ενοχλεί σήμερα στην πολιτική? Δεν θέλω να μιλήσω για πολιτική, γιατί δεν είναι
πολιτικός. Μπήκα στο ψηφοδέλτιο γιατί θέλω να ενισχύσω κάποια θέματα της πόλης που αφορούν κυρίως τους νέους. Και θέλω να δώσω το στίγμα των νέων ώστε κάτι να καλυτερεύσει σε αυτή την πόλη που ζούμε. Βλέπω ότι είστε αρκετά σεμνοί, δεν θέλετε να μιλήσετε για αυτά που βαραίνουν τον τόπο, που είναι δυστυχώς, γιατί οι πολιτικοί δεν αφήσαν το καλύτερο προηγούμενο, αλλά ο κ. Καραπαναγιωτίδης μοιάζει να έχει διαφορά, έτσι. Άκουσα προηγουμένως συντόντως και με άλλους ότι είναι οραματιστής, είναι ρομαντικός, είναι τίμιος, είναι έμπειρος. Αυτά όλα ισχύουν? Φυσικά, για να είμαι και στο ψηφοδέλτιο του κ. Καραπαναγιωτίδη, τα πιστεύω όλα αυτά και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Ελπίζετε όλα να πάνε καλά. Εσείς πώς έχετε σκοπό να δραστηριοποιηθείτε, τι θέλετε εσείς ακριβώς? Ζητώ την ψήφο των συμπολιτών μου, ώστε να μπορέσω να ανταπεξέλθω στα ζητήματα που μαστίζουν αυτή τη στιγμή την πόλη μου. Κυρία Τζίμα, είστε καθηγήτρια νομικών και πολιτικών επιστημών. Είστε και δικηγόρος στο επάγγελμα βασικά. Έτσι. Ένας άνθρωπος μορφωμένος. Είναι μια ιδιότητα η οποία μου δίνει ένα διπλό ρόλο. Από τη μια ασχολούμαι με τα νέα άτομα και κυρίως με παιδιά που είναι στην τρυφερή ηλικία της εφηβείας, προσπαθώντας να τους μεταλαμβανεύσει σε θέματα που άπτονται με το δίκαιο και με την κοινωνικοποίησή τους και με τις πολιτικές επιστήμες. Και από την άλλη με το σκληρό αγώνα της δικηγορίας, όπως έχει διαμορφωθεί το πλαίσιο στην πόλη μας σήμερα και γενικότερα στον νομικό κόσμο. Τα προλαβαίνετε? Όταν είσαι μάνα δύο παιδιών, σίγουρα θα πρέπει να γίνεις πολλά κομμάτια για να τα προλάβεις. Ωστόσο, έχουμε όρεξη όχι μόνο για αυτά και για άλλα τόσα. Γι' αυτό και ασχολούμαστε και για αυτά που συναντηθήκαμε σήμερα. Αυτό ακριβώς θα έλεγα και εγώ. Πώς θα προλάβετε και την συμμετοχή σας σε ένα ψηφοδέλτιο και από εκεί και πέρα αν εκλεγείτε, όταν εκλεγείτε, και τα καθήκοντά σας? Ο ρόλος που καλούμαστε να αναλάβουμε, εφόσον ο κόσμος κάνει αυτή την επιλογή και το θέλουμε αυτόν τον κόσμο, γιατί έχουμε σαφείς και ρεαλιστικές απόψεις για το τι θα κάνουμε αύριο, νομίζω ότι μας δίνει και την κινητήρια δύναμη όχι μόνο να προλάβουμε τις καταστάσεις αλλά να τρέξουμε για να εφαρμόσουμε τις ιδέες που έχουμε για την πόλη εμείς οι νέοι άνθρωποι, και τόσο καιρό τις καλλιεργούμε αλλά δεν βρίσκαμε πρόσφορο έδαφος για να τις βάλουμε μπρος. Τι διαφορετικό έχει ο συνδυασμός του κ. Καραπαναγιωτίδη, ο δικός σας συνδυασμός? Καταρχάς το λέει η ίδια του η λέξη, πρόκειται για τη δύναμη πολιτών. Είμαστε μια ομάδα δυνατή, η οποία κατά ένα μεγάλο μέρος απαρτίζεται από νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν σαφές και ρεαλιστικό πρόγραμμα για αυτή την πόλη. Το πρόγραμμα δεν είναι ούτε ουτοπικό, ούτε προσπαθούμε να τάξουμε αυτό που λέει ο λαός, λαγούσουν πετραχίλια. Πρόκειται για μια σαφής και ρεαλιστική πρόταση για την πόλη. Από τα πρώτα γιόλας βήματα θα πρέπει να αλλάξουμε πράγματα τα οποία ενοχλούν τον ευεργιώτη πολίτη, που είναι μια πόλη η οποία δεν είναι εύκολο προσβάσιμη, δεν είναι μια πόλη που κάνει τον πολίτη χαρούμενο. Υπάρχουν άμεσες λύσεις οι οποίες μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή και αυτές θα κοιτάξουμε πρώτα να βάλουμε μπρος. Από εκεί και πέρα όλα θα πρέπει να μπουν σε μια βάση ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος, το οποίο θα είναι με στόχους, με σαφή προγραμματισμό, με χρονοδιάγραμμα και με σωστή διαχείριση τόσο των οικονομικών και πάνω απ' όλα με διαφάνεια. Αυτά κυρίες και κύριοι από τους υποψηφίους του κύριου Καραπαναγιωτίδη. Σε αυτό το σημείο να σας ευχαριστήσουμε θερμά που μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Να είστε καλά. Γεια σας. Η εκπομπή είναι μια προσφορά. Χημικές τουαλέτες Alba. Υπηρεσίες καθαρισμού, υγιεινής και περιβάλλοντος. Οι χημικές τουαλέτες Alba είναι ιδανικές για εργοτάξια, λαϊκές αγορές, παραλίες, λιμάνια,
πάρκινγκ σε εθνικές οδούς, πάρκα, συναυλίες, αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, υπαίθριους χώρους εστίασης, αρχαιολογικούς χώρους, στρατιωτικές ασκήσεις, περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Άλβα. Ευαισθησία και σεβασμός για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.